Για να ανακοινώσουμε τη συμπόρευση και συνεργασία του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου ανοιχτή στην παράταξη Πρέβεζας, ΑΣΥΠ, με επικεφαλή τον κύριο Δημήτρη Παπά, με την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Πρέβεζας Ανάπτυξη Τώρα, με επικεφαλής τον κύριο Γεώργιο Νίτσα. Η συνεργασία αυτή γίνεται από κοινή αγάπη για το Δήμο μας, για το Δήμο που τόσα χρόνια μας στέρισαν με τις παραλήψεις τους. Η συνεργασία αυτή θα φέρει την αλλαγή και την πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας. Όλοι μαζί στην κοινή πορεία για μια νέα Πρέβεζα της ενέργειας και δημιουργίας, και καλό το στο βήμα τον επικεφαλή της ανοιχτής συμπαράταξης Πρέβεζας, κύριο Τάκη Παπά. Κυρίες και κύριοι, όπως διευκρίνησε και ο κύριος Τσόκος, αυτή είναι μια συνέντευξη για να παρουσιάσουμε ένα γεγονός, μια σύμβαση. Πέραν αυτού, γι' αυτό καλέσαμε από φυσικά και μόνο τους δημοσιογράφους και κάποιους φίλους που απαντούν το ψηφοδέλτιο και θα συμπορευτούν μαζί. Το περασμένο Νοέμβριο γνωστοποίησα την πρόθεσή μου να θέσω υποψηφιότητα ως δήμαρχος για το Δήμο της Πρέβεζας Γκούρου και Ζαλόγλου. Με βασικό σύνθημα «Γίνε μέρος και εσύ», δημιούργησα το ανοιχτό ψηφοδέλτιο για το μέλλον του Δήμου, ο τίτλος αυτού, που στόχευε στις δημοτικές εκλογές του 2014 το Μάιο. Δημιουργήσαμε μια νέα παράταξη πολλών ανθρώπων που συμπαρατάσσονται πίσω από μια κοινή αντίληψη για το κοινό καλό αυτού του τόπου, του Δήμου της Πρέβεζας. Πριν περίπου 40 μέρες, θα θυμίστε, στον ίδιο χώρο εδώ, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον ίδιο χώρο, εξαγγείλαμε την ανοιχτή συμπαράταξη Πρέβεζας. Η παράταξη από ανοιχτό ψηφοδέλτιο έγινε ανοιχτή συμπαράταξη Πρέβεζας. Η παράταξη δηλαδή που θα καλέσει όλους όσους με αγάπη, θέληση και ανιδιοτέλεια θα συμπαραταχθούν, θα συνενωθούν μαζί για ένα κοινό καλό αγώνα. Άρα μιλάμε για συμπαράταξη των δυνάμειών μας για το καλύτερο παρόν και το δυναμικότερο μέλλον του Δήμου Πρέβεζας. Σκοπός αυτής της κίνησης είναι να διαμορφώσουμε ένα κίνημα, μια ομάδα ανθρώπων, όχι στιγμαίο κίνημα, που μαζί θα νικήσουν οι δημότες της πόλης μας. Ο Δήμος έχει ανάγκη από νέα πρόσωπα που ήδη έχουν αποδείξει την ποιότητα του ήθους τους στην προσωπική του ζωή. Για τους πιο πάνω λόγους, δημιουργήσαμε για το συνδυασμό μας το σήμα που τον εκφράζει, το σήμα του αέναου. Η δυναμική, σας επεξηγώ πώς ήρθε στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Η δυναμική γραμμή που περιελίσσεται ανωδικά, για να καταλήξει στο άπειρο και συγχρόνως μέσα στην περιέλεξη να περιβάλλει προσωπικότητες πολυσυλλεκτικές με την έννοια της πνευματικότητας, του πλουραλισμού, των συναισθημάτων των ανθρώπων που θα την απαρτίζουν και τη γενική συνεχούς εξέλιξη που είναι το κυρίαρχο στοιχείο του αέναου. Θα αναβαθμίζεται και θα συμπληρώνεται συνεχώς, επειδή συνεχώς θα αγκαλιάζει νέα πρόσωπα διαφορετικού κύρους πνεύματος και εμπειριών. Τα ανωτέρω μελέτησε και εκτίμησε η παράταξη Ανάπτυξη Τώρα, με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Νίτσα. Και είχαμε κάποιες επαφές. Έτσι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας γνωστοποιήσουμε την απόφαση των δύο παρατάξεων για συμπαράταξη στις εκλογές του Μαΐου και
το τονίζω και το υπογραμμίζω, συνδιοίκηση την επόμενη της νίκης μας σαν συμπαράταξη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας στο διάστημα που ακολουθεί. Απλώς θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο, ένα απλό σχόλιο, το οποίο εμείς θα κάνουμε κάποια άλλη εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσουμε όλους τους υποψηφίους. Είναι κάποιοι οι οποίοι σας πουλάνε μια γεμάτη αίθουσα, ξενοδοχείο της μιας νύχτας, γεμάτη αίθουσα της μιας νύχτας, για να κρύψουν το άδειο δημαρχείο από τα έργα και ουσία μιας τετραετίας. Σας ευχαριστώ. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη ανάπτυξη τώρα και η ανοιχτή συμπαράταξη Πρέβεζας, αναγνωρίζοντας την αξιακή και ηθική κατάπτωση που έχουν δημιουργήσει οι παλαιοκομματικές πρακτικές και δόλιες χειραγωγήσεις, άρονται στο ύψος των περιστάσεων. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον και την απέτηση για θέσπιση ηθικών σταθερών στην πολιτική, ορμόμενοι από το κοινό αίτημα για διεύρυνση, συντάσσονται στο πλευρό του πολίτη. Εν ώψη των δημοτικών εκλογών, δημιουργούμε τη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που θα αναλάβουν να μετατρέψουν την Πρέβεζα από έναν μικρό κόσμο στην επαρχία, σε μια επαρχία του κόσμου. Καλώ το βήμα των επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξης τώρα, κύριε Γιώργο Νίτσα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω καταρχήν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης που μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται εδώ μαζί μας για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Έχω λοιπόν τη χαρά να σας ανακοινώσω την πρώτη κίνηση εφαρμογής σε πραγματικό επίπεδο μια συνεργασίας ευθύνης και συνδιαχείρισης, την οποία εμείς προτείνουμε σήμερα στους δημότες μας. Η Δημοτική Παράταξη Ανάπτυξη τώρα και η Ανοιχτή Συμπαράταξη Πρέβεζας του κυρίου Παπά διαπίστωσαν κοινές ανησυχίες και ελάχιστες αποκλίσεις κατά τις διαδοχικές συσκέψεις μελών και των ηγετικών ομάδων τους και πραγματικά διαπίστωσαν ένα σύνολο σύμπλοκων προγραμματικών θέσεων και οποίες συναντώνται. Πρώτον, στο διεκδικητικό χαρακτήρα μιας δημοτικής αρχής που θα αξιώνει αγωνιστικά τους κάθε μορφής θεσμοθετημένους πόρους από την κεντρική διοίκηση που με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους ανήκουν πραγματικά και δικαιωματικά στους συνδημότες μας. Δεύτερον, στην ανάδειξη και την προώθηση των θεσμών της λαϊκής κυριαρχίας με την κανονιστική λειτουργία των τοπικών συνελεύσεων των δημοτών που θα διαθέτουν αποφασιστικές αρμοδιότητες με την ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και την εγχώρηση αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Τρίτον, στην παραγωγική ανασυγκρότηση όχι μόνο του Δήμου ως διοικητικής οργανωτικής ενότητας, αλλά και της εδαφικής περιφέρειάς του με την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης με κίνητρο το συλλογικό όφελος. Η μορφή αυτής της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα συνθέτουν όχι μόνο ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, αλλά ουσιαστικά ένα εναλλακτικό αυτοδιοικητικό μοντέλο που θα λειτουργεί με άξονες την κοινωνική αλληλεγγύη, την αυτοδιαχείριση και τον κοινωνικό έλεγχο. Τέταρτον, την καταπολέμηση επιλογών τόσο της κεντρικής όσο και της περιφερειακής διοίκησης που ευνοούν επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του φυσικού, του πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος του τόπου μας και αντίστοιχα στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος αυτού στο πλαίσιο της ήπιας ανάπτυξης και του τουρισμού. Πέμπτον, στην αποτελεσματική διοικητική δράση των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος του Δημότη με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου τόσο από τα συλλογικά θεσμοθετημένα όργανα όσο και ατομικά από τους δημότες. Έκτον, στην αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και στην ενίσχυσή τους με σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των δημοτών. Έβδομο, στην προστασία της δημοτικής αλλά και της δημόσιας περιουσίας και περιττέρω στην παραγωγική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Όγδο,
στην αποκατάσταση και στην κατοχύρωση των συλλογικών και ατομικών εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων στις δημοτικές υπηρεσίες. Ένατο, στην ενίσχυση κάθε δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης που θα αναδεικνύει το ρόλο της συμμετοχής και της σύμπραξης των δημοτών ως καθοριστικό για την ικανοποίηση των αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης κάθε συμπολίτη μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που ζει και ο τόπος μας. Και δέκατο, στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και την ενίσχυση της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η προβολή λοιπόν, η ανάδειξη και κυρίως η βαθμιαία εφαρμογή των θέσεών μας αυτών αποβλέπουν στην υλοποίηση του κεντρικού προγραμματικού στόχου που δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ακούσαμε και από τον κύριο Παπά που το ανέφερε πριν, ως κύτταρο μιας πραγματικής δημοκρατίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Σήμερα οι κοινές ανησυχίες των δύο παρατάξεων ενοποιήθηκαν υπό ένα κοινό όραμα. Σήμερα γεννήθηκε η διευρυμένη ομάδα που αφουγκράστηκε τις αγωνίες όλων των πολιτών αυτού του τόπου. Σήμερα υλοποιείται η πραγματική ρήξη με το παρελθόν και χτίζονται τα θεμέλια ενός υγιούς μέλλοντος. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε για όλους εσάς. Για όλους τους πολίτες που μέσω εσάς θα ενημερωθούν για το τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Είστε η δύναμή μας και εμείς θέλουμε να είμαστε η δική σας δύναμη. Η προσδοκία σας είναι η στόχη μας. Σας ευχαριστούμε και θέλουμε να συμπορευτείτε μαζί μας αυτόν τον κοινό αγώνα. Ένα μέρος του συμπολίτου, γιατί ο κύριος Παπάς είναι μαζί μας, πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Εγώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπά, αλλά και όλους τους συνεργάτες του, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας που θα συμπορευτούμε σε αυτόν τον κοινό αγώνα. Ένας κοινός αγώνας στο να αλλάξει χέρια η πρέβεζα. Ωραία, λίγο μπροστά εδώ. Και κοιτάξτε λίγο μπροστά εδώ. Ωραία. Θα επανεληφθεί η σκηνή αυτή. Ωραία.